απαιτούσε σένα. Να γλιστούσες στο σκοτάδι, να απαιτούσες σένα. Να γλιστούσες στο σκοτάδι, να απαιτούσες σένα. Δεν σε χορτάσα ποτέ μου, όλα είχαν μια στιγμή. Θα πεθάνω αν δεν σε δω.
Todo cae todo. Θέλω κοντινό σε αυτή την κυρία, κοντινό στο πρόσωπο να φαίνεται έκφραση.
the cha-cha-cha. Little children like the cha-cha-cha. They like the cha-cha-cha. They like the cha-cha-cha. Ooh, well, everybody likes the cha-cha-cha. I took my baby to the hop last night. What? To my surprise, when we got there, she hit me with the news right between the eyes. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She couldn't cha-cha-cha. She couldn't cha-cha-cha. My baby couldn't do the cha-cha-cha. Every song they play was the cha-cha-cha. Don't do the cha-cha-cha. Do the cha-cha-cha. Every number was the cha-cha-cha. And I told her not to worry. There's only one thing we can do. Baby, if you let me take you by your hand, I'm gonna teach this dance to you. I taught her one, two, cha-cha-cha. Get up now. Baby, how to cha-cha-cha. I taught my baby how to cha-cha-cha. Καλημέρα σας.
Σε πού έπεσα. Αγαπούλα, έλα εδώ είμαι. Έλα, βρε Αντωνία μου, και έχω κάτι. Γιατί δεν ρώταγες που είναι εδώ στην πάνω, την ξέχασες. Ρώτησα, αλλά μάλλον έπεσε σε κουφό. Πώς το κατάλαβες, δεν σου μίλαγε. Πώς μου μίλαγε, αλλά εγώ του έλεγα που είναι εδώ στην Ιρβάνα, και εκείνος μου έλεγε καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα. Ξαναρώτησα βέβαια εγώ πάλι που είναι εδώ στην Ιρβάνα, αλλά πάλι αυτό. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα. Έλα καημένη, μα τότε δεν ήταν κουφό. Δεν ήταν. Αλλά αυτό το καλημέρα σας, καλημέρα σας, εμένα κάτι μου θυμίζει. Λες, εδώ στο εγκάλαιο. Δεν νομίζω. Αποκλείεται. Σαν πολιτική δήλωση μου μοιάζει αυτό το καλημέρα σας. Τι καλά τώρα και με αυτό, θα ασχοληθούμε. Να ασχοληθούμε, αγαπητοί μου, να ασχοληθούμε. Εγώ από κάτι τέτοια καλημέρα σας πάω να σκάσω. Ξέρεις από πού έρχομαι. Από το πανεπιστήμιο. Μα, από το μουσείο και όχι μέσα, απ' έξω. Το πανεπιστήμιο. Ποιο πανεπιστήμιο. Γιατί δεν πας, άρχισε τις κοπάνες, εσύ, ψεκαμαρώνουμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα. Θα με τρελάρετε με αυτό το καλημέρα σας σήμερα. Μου λες καλύτερα γιατί δεν ήσουν στο πανεπιστήμιο. Για να είσαι πρέπει πρώτα να πεις, να περάσεις μέσα. Ε, και δεν πέρασε. Από τις πρώτες μάλιστα. Ξεχνιέται ρε η Αντωνία, εκείνο το βλέπει, κάτι σαμπάνιες που είχαμε ανοίξει. Τις εξετάσεις τις πέρασα, στο πανεπιστήμιο δεν μπήκα. Γιατί. Πώς να πω, Χρυσή μου, 20 σκαλιά μπροστά, ρόπα γιόκ. 32 σκαλιά στον όροφο, ασανσέρ γιόκ. Πώς να πω τώρα, με κοροϊδεύεις. Καλά, δεν μπορεί να βάλουν μια ράμπα. Για όνομα του Θεού. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χαλάει η αισθητική του κτηρίου και δεν έχουν και λεφτά. Τι μου λες τώρα, ρε Αντωνία, ποια αισθητική του κτηρίου. Εδώ βάλανε ράμπα στην Πάτμο, στο σπήλαιο του Ιωάννη. Για θωρακισμένη Μερσεντές σε μια μέρα. Δεν λέω βέβαια, καλά κάνω. Αλλά δεν μπορούν να βάλουν μια τόση δαραβίτσα για το αναπηρικό αμαξίδιο, στο πανεπιστήμιο, σας. Το ναό του πνεύματος. Καλημέρα. Και ποια λεφτά έρεσε η Αντωνία. 100.000 κοστίζει κάθε γλωτσιά των ποδοσφαιριστών στα Μουντιάλ. Εκατομμύρια οι παράδες. Εδώ δεν έχουν λεφτά. Μην ανοίξω το στόμα μου. Για ποιο ναό του πνεύματος και παραμύθια μου λες, κοπέλα μου. Στην Ελλάδα δεν έχουν ανάγκη ούτε το πνεύμα, ούτε το κεφάλι. Με τα πόδια σκέπτονται, τα πόδια χρειάζονται. Τα πόδια. Βεβαίως. Η Ελλάδα είναι χώρα του ποδαριού και με κεφαλαία μάλιστα. Δηλαδή και τα πανεπιστήμια μας πόδια θέλουν. Δεν θέλουν κεφάλια. Μάγος είσαι. Υπερβολές, υπερβολές. Έχεις τα νεύρα σου και με το δίκιο σου. Υπερβάλλω εγώ. Δεν είσαι με τα καλά σου. Δεν έχεις ακούσει την κάθε αντιπολίτευση τι λέει στην κάθε κυβέρνηση. Κύριε συνάδελφε, το νομοσχέδιό σας είναι γραμμένο στο πόδι. Αυτοί λες να μην ξέρουν που είναι τα γη της πολιτείας, Αν το άλλο... Και άλλο. Ευκατάστατος λες, ο κύριος Στάδε, τι δουλειά κάνει. Του ποδαριού σου απαντάνε φυσικότατα. Αχ, καλά, λες εσύ επίσης φυσικά. Αν το άλλο, έχει και άλλο. Αμέ. Την ξέρεις τη θεία μου, την Τζούλια. Την ξέρω, ναι. Την πήρα τηλέφωνο να της πω συγχαρητήρια για τον ξάδελφό μου τον Κωστάκη. Καλός δικηγόρος, με γνώσεις, με λέγει, με πολλά προσόντα. Και τι μου απαντάει, αγαπητιά μου. Ποια προσόντα, παιδάκι μου, ας είναι καλά τα πόδια του. Αν δεν ανεβοκατέβαινε χιλιάδες σκαλιά, τίποτα δεν θα γινόταν. Τα ποδάκια του, ρε αγαπητή, τον κάνανε δικηγόρο στην τράπεζα και το κεφάλι του. Γι' αυτό σου λέω, η Ελλάδα είναι χώρα του ποδαριού και με κεφαλαία μάλιστα. Καλά, καλά, εσύ τώρα τα βλέπεις και όλα μαύρα. Η Ελλάδα όμως, Αντωνία μου, είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα του πολιτισμένου κόσμου. Οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν το δρόμο προς την επικράτηση της σκέψης, της αξιοκρατίας, της ισοτιμίας, της ισονομίας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μα όχι, καλημέρα σας, όχι, καλημέρα σας. Το ξέρεις ο Στίβεν Χόπκινς, είναι ο μεγαλύτερος φυσικός και φιλόσοφος της εποχής μας. Το ξέρεις ότι έχει σπαστική τετραπληγία και μιλάει μόνο μέσω κομπιούτερ. Λοιπόν είναι καθηγητής στο Χάρβαρντ, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Καλά. Στην Ευρώπη, κακομοίρα μου, και στην Αμερική ζουν κουτόφραγκοι. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, να φανταστείς, στα ΤΕΗ Αθηνών ήταν καθηγητής ο Τάσος ο Μερκούρης. Βιολόγος με δεύτερο δοκτορά και πανεπιστημιακό δίπλωμα και ο πρόεδρος των ΤΕΗ δεν του ανανεώνει τη σύμβαση σε πείσμα των νόμων και των δικαστικών αποφάσεων
Γιατί λέει ότι δεν θέλει να κάνει τα τέλη άσυλο. Αν είναι δυνατόν. Αμέ είναι και παρά είναι. Δηλαδή για να καταλάβω, ρε Αντωνία, εσύ δεν έχεις πει ακόμη στο πανεπιστήμιο. Χαχα, μπήκα 2-3 φορές. Πώς με ράμπα, βάλανε ράμπα. Θα το έφερες με τους αναρχικούς. Τώρα θα μας τρελάνε τελείως. Άκου να σου πω την ιστορία. Ήμουνα μια μέρα έξω από τη σχολή. Έρχονται κάτι καλόπαιδα. Κυρία μου, γιατί γελάς εσύ εκεί πέρα. Καλόπαιδα λέω. Άλλο εσύ θέλεις, θα τα πούμε άλλη φορά. Τώρα δεν μου επιτρέπετε, έχουμε κόσμο. Του Πανεπιστημίου είσαι. Ναι, λέω με καμάρι. Όρτσα, το καρότσι φωνάζει ένας με μια κορδέλα στα μαλλιά. Και όπε εγώ μέσα στο πανεπιστήμιο. Και μετά τι έγινε, ξανακατέβασαν. Α, μετά κατέβηκα ωραία, πολύ ωραία, με τάξη και ασφάλεια. Δηλαδή. Κοίτα πως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπαίνουν οι αναρχικοί μέσα στο πανεπιστήμιο. Παίρνουν τηλέφωνο τον Πρίτανη, τον Αντιπρίτανη. Και μέχρι να έρθουν οι Πριτανικές αρχές για να μην κάθονται τα παιδιά άπραγα. Και είναι και σπάνε το μισό πανεπιστήμιο. Έρχεται ο Πρίτανης, ο Αντιπρίτανης, ξέρεις, είναι τόσο φιλότιμοι άνθρωποι που μαζί τους κουβαλάνε παγωτά πύραυλα και σοκολατάκια. Κερνάνε τα παιδιά και αρχίζουν τη συζήτηση. Διαπραγματεύσεις το λένε αυτό. Αφού συζητήσουν λέει, φάτε ρε παιδιά, φάτε, φάτε τα παγωτά πύραυλα και τα σοκολατάκια, μην πάνε χαμένα. Αυτοί τρώνε τα παγωτά πύραυλα, τα σοκολατάκια όχι. Και γιατί όχι, δηλαδή τα σοκολατάκια. Περιμένουν τους μπάτσους, ρε αγαθή, για να τους τα πετάξουν στη μάπα. Μα αυτά και αυτά, και να μην στα πολυλογώ, έρχονται και καλοί οι μπάτσοι. Βοηθάνε τα παιδιά, τα μισά να φτάσουν στα διόδια σχηματαρίου, τα άλλα μισά να φτάσουν στα διόδια της ελευσίνας, στο τέλος θυμούνται και εμένα. Βουτάνε και εμένα και το καροτσάκι και με κατεβάζουν κάτω. Να μη σου τα πολυλογώ. Εγώ όταν μυρίσω μπαρούτι, αμολιέμαι. Με γιουρούσι μπαίνω στο πανεπιστήμιο σαν το κολοκοτρώνι στην Τριπολιτζά. Κοίτα, κοίτα. Μπα, κοίτα. Αμέ, έδωσα ξέρεις το νούμερο σε αυτόν με την κορδέλα στα μαλλιά. Και ξέρεις τι του είπα. Τι του είπα. Όταν είναι ρε παιδιά να μπείτε μέσα στο πανεπιστήμιο, μη με ξεχνάτε και εμένα τη δόλια. Μη με ξεχνάτε για να νιώσω φοιτήτρια. Καλά. Εσύ το πας φυρί-φυρί να φέρω το μαλλί σου. Πάρε ραντεβουδάκι, θα έχω πει τι συμβαίνει, ραντεβουδάκι. Ναι, ραντεβουδάκι και πράτσινάλογα. Πήγα στο πανεπιστήμιο, δεν μπορούσα να πω. Λέω, δεν πάω μέχρι το μουσείο να απολαύσω τα έργα της αρχαίας Ελλάδος, να νιώσω υπερήφανη που είμαι Ελληνίδα. Εκεί να δεις το χάλι τους το μαύρο. Εκεί να δεις που δεν έχουν τσίπα και ντροπή επάνω τους. Εκεί να δεις καλιά. Τα μούτσωσα και έφυγα. Λέω θα γυρίσω την Αθήνα. Ευκαιρία είναι, έχω την αγαθούλα σήμερα, θα πάω θέατρο. Μα δεν τρέπονται λιγάκι. Μα τι να πω, ό,τι και να πω είμαι κορίτσι από οικογένεια. Θα έπρεπε να έχουν λίγο φιλότιμο. Ένα προσπελάσιμο θέατρο. Σολάκερη Αθήνα δεν βρήκα. Μα αυτά και αυτά καθυστέρησε και έστησε και σένα. Έλα μωρέ Αντωνία, εντάξει δεν πειράζει. Υπομονή όμως δεν μπορεί, κάποτε θα καταλάβουν. Υπομονή, για ποια υπομονή μου μιλάς αγαπή, εδώ στα νοσοκομεία δεν μπορούμε να μπούμε, στα νοσοκομεία δεν έχουν ράμπα, άλλο τους χρειάζεται, άλλο τους χρειάζεται. Α, τι ακούω, εδώ δίπλα φαίνεται είναι καμιά εκκλησία. Πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι να τους δώσει ο Θεός. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γιατί? Δεν μπορείς, έχει και εκεί σκαλοπάτια. Ε όχι πια. Τώρα δεν τρέπονται τελείως. Για να τα ανέβουμε πρέπει να στρώξουμε όλοι, όλοι μας γερά. Όπου κι αν πάω, την πλάκα τους μου κάνουν, τα θα τους μαραδιάζουν, δεν έχουν πια ντροπή. Όπου κι αν πάω, την πλάκα τους μου κάνουν,
είπε αυτό. Όχι, κύριε, λάθος. Δεν σας χρειάζεται αυτό το πιστοποιητικό. Ποιος σας το είπε, να του πείτε ότι κάνει λάθος. Ξέρω εγώ τι θα κάνετε, δικό σας θέμα τι θα κάνετε. Πιστοποιητικό για το γνήσιο της υπογραφής έχετε. Να μου φέρετε ένα πιστοποιητικό για το γνήσιο της υπογραφής. Δεν άκουσα. Πιστοποιητικό γιατί. Για να δω. Και τι θέλεις είπες. Και το θεωρείς εύκολο. Σε γελάσανε. Και μη μου χτυπάς εμένα το χέρι. Γιατί φωνάζω τώρα στη φύλακα και σε πετάει έξω. Τι είμαστε εμείς. Ζώα είμαστε. Δεν ξέρω εσύ τι είσαι. Εγώ δεν είμαι πάντα. Να πάει να φέρει αντίγραφο του πιστοποιητικού βήτα τη αρμοδία κοινοτική αρχή. Και λίγα τα λόγια. Γαϊδούρια. Γαϊδούρια. Ποιο σα το είπε αυτό. Όχι, κύριε, λάθο. Δεν σα χρειάζεται αυτό το πιστοποιητικό. Ποιο σα το είπε. Να τη πείτε ότι κάνει λάθο. Ξέρω εγώ τι θα κάνετε. Δικό σα θέμα τι θα κάνετε. Σε λίγο, κύριε, σε λίγο. Α, εσύ είσαι. Να περιμένεις. Ποιο δεν χρειάζεται. Εσύ θα μου πεις τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται. Ποια, ποιος, δεν ξέρω εγώ τι λέει αυτή. Εγώ για να σας δώσω το πιστοποιητικό που ζητάτε, θέλω το πιστοποιητικό βήτα της αρμοδίας κοινοτικής αρχής. Να πάρω το φέρω. Τι έγινε πάλι. Μα για όνομα του Θεού, σε ποιον μιλάω, κύριε. Σε ντουβάρι μιλάω. Σας είπα ότι πιστοποιητικό τέτοιο δεν σας χρειάζεται. Τι άλλο να σας πω. Έμπαινα σήμερα μετά αυτό. Σας λέω, κύριε, δεν σας χρειάζεται. Εμένα δεν με νοιάζει. Τι να με νοιάζει. Εγώ σας το βγάζω να σας λέω. Είναι άχρηστο. Θες μουρά. Ευχαριστώ, δεν θέλω. Τέλος πάντων. Ληξιακή πράξη γεννήσεως έχετε. Δεν έχετε. Πείτε το από την αρχή, κύριε, γιατί δεν το λέτε από την αρχή, ε. Νομίζετε ότι έχουμε ώρα να χάνουμε με εσάς. Τόσος κόσμος περιμένει. Τόση δουλειά έχουμε. Ληξιακή πράξη γεννήσεως. Φέρτε να σας το βγάλω. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ο νόμος είναι νόμος. Εσείς εκεί κάτω τι περιμένετε εσείς. Τι! Βρήκες άντρα! Δεν το πιστεύω. Εσείς περιμένετε. Περιμένετε, για λέγε. Ψηλός, μελαχρινός, ψηλός, μελαχρινός, με πράσινα μάτια. Τι λέγε, περιμένετε, για λέγε. Εσένα μιλάω, για λέγε. Αχ, μου Χριστέ μου, Γάβριο. Σούλα μου, τι τύχη ήταν αυτή. Περίμενε. Γιατί στην καρτέλα σας ξαναπεράσετε, στην καρτέλα σας. Λέγε, λέγε. Έλαβε τώρα αυτά. Λέγε τώρα, εδώ έχουν τέτοια θέματα. Τι έλεγε. Κρυός. Σούλα μου παντρευτήκατε. Σούλα μου παντρευτήκατε, τελείωσε. Μπράβο, Σούλα μου παντρευτήκατε, δεν τα παρακολουθείς. Εγώ τα έχω από κοντά αυτά τα πράγματα. Παντρευτήκατε. Σούλα, περίμενε. Κυρία μου, πηγαίνετε πρώτα στην καρτέλα σας και μετά ξαναπεράστε. Πρώτα στην καρτέλα σας. Παντρεύετε. Όνομα. Όνομα πατρός. Όνομα μητρός. Έτος γεννήσεως. Αρχή αρχή. Έχετε πεθάνει, κύριε. Φορτοποιείτε τα κάμπελα. Εδώ φέρεστε πληρωμένο σου από θανό. Βεβαίως, κύριε, να σας πω. Το 1968, μήνα Απρίλιος, 27 για την ακρίβεια. Λοιπόν, πολύ κύριε, αλλά ο νόμος είναι νόμος. Για μας έχετε πεθάνει, κύριε. Αλλά εδώ είναι γραμμένο, υπογεγραμμένο και βεβαιωμένο. Τι να σας κάνω, εγώ είμαι μια υπάλληλος. Μια απλή υπάλληλος. Θες του μουράκι. Τι περιμένεις εσείς. Α, μάλιστα.
είστε νεκρός. Και πάνε πολύ κύριε, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Πηγαίνετε όπου θέλετε. Για μας έχετε αποτιμήσει κύριο. Ποιο πιστοποιητικό. Τα στείλετε ασφαλώς. Λοιπόν, πολύ κύριε, σε δύο λεπτά κλείνουμε. Τελειώσαμε. Τι να σας κάνω, εγώ δεν φτιάχνω νόμους. Εγώ εκτελώ τους νόμους. Thank you.
είναι αυτές, ρε Διέας, μα για ποιους θα λένε. Στη Μύκονο, λέει 20.000 για αντικειτέρες. Μπα, έχει γκολ. Στη Ρόδο, 15. Δεν έχει γκολ στη Ρόδο. Για να δούμε και στην Κρήτη. Καλέ το Πέτρο. Πέτρο Χρυσό μου, τι μου κάνει. Πώς το κύριο να κέντρω. Αφνάσαι λίγο τώρα. Ο τυχός διακοπών, ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε. Καλέ Πέτρο, ξέρεις ότι έχουμε σε δώδο πέτσε πριν φύγετε για διακοπές. Άσε, μη μου τις θυμίζεις. Γιατί δεν πέρασες καλά. Α, όλα κι όλα, Πετράκι μου. Οι διακοπές είναι θείο δώρο για μας τους εργαζόμενους. Γεμίζει βρέα δεν πέτσε μπαταρίες σου. Να αντέξει το μαγκανοπίδατο, βέβαια. Τι μου και μου, ξένα τα λέω. Δεν τις γεμίζεις μπαταρίες. Όχι, τις αδειάζεις. Αδειάζεις τη γαλήνη σου, αδειάζεις την ξεκούρασή σου, αδειάζεις. Δεν ξέρω κι εγώ τι αδειάζεις. Όλα τα αδειάζεις. Μόνο η μπαταρία του αυτοκινήτου γεμίζει. Αυτή μάλιστα. Από το τρέξε να βρεις εστιατόριο, τρέξε να βρεις παραλία, τρέξε για το ένα, τρέξε για το άλλο. Μόνο η μπαταρία του αυτοκινήτου γεμίζει. Είσαι γκρίνιας. Και όχι σκέτος γκρίνιας, αλλά είσαι και αχάριστος. Γιατί από τι έμαθα από την κουμπάρα σας τη Ζωζό. Πέρσι δεν κάτσατε μόνο 15 μέρες, όπως μου είχατε πει, αλλά έναν ολόκληρο μήνα. Αναζωογονηθήκατε δηλαδή. Και ξέρεις τι θα πει αναζωογόνηση, Πετράκη. Βλέπεις τη ζωή με άλλο μάτι. Άσε καλύτερα να μην τη βλέπεις. Λέω στη γυναίκα μου. Ρε Σικούλα, τι το θες το μπικίνι. Βάλε ένα ολόκληρο μάγιο ρε παιδί μου να σε χωρέσει. Θα βγουνε όλα έξω. Ας ήσουν άξιο να πλήρωνες να έκανα μια άλλη παταρόφηση. Σκάσε κεφάλι μου λάδι να μαυρίσω μια όμορφα. Να μοιάζω σαν σένα. Εκεί που άλλη φαντικούλα λάδι. Και την άλλη και την άλλη. Πετάγεται ένα νεαρός εκεί με ένα μαντήλι αντί για μαγιό και μου λέει «Πάρε εσύ κύριος να πούμε για αυτό το μπουκαλάκι το αντιλιακό γιατί αυτή τη φώκια για την αλήθεια έχει δυο τρία». Έριξα λοιπόν και εγώ μια μούτζα στον εαυτό μου και όπως προχώραγα βλέπω την κόρη μου, την Νίτσα ρε εσύ, να κρατάει τον νεαρό από το μαγιό και να φυσκάσει στα γέλια. Πάω και εκεί σε ένα δεντράκι ρε παιδί μου να κάτσω να λογαριάσω πόσο καιρό δούλευα για αυτό το ρεζιλίκι. Όχι και ρεζιλίκι. Οι διακοπές είναι θείο δώρο για μας εργαζόμενους. Το είπαμε αυτό. Ορίστε μας. Άσε, είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ καλά. Για να συνέχισε, τι έγινε με τις διακοπές. Πάω εκεί σε μια ταβέρνα. Δηλαδή, ο Θεός να την κάνει ταβέρνα. Λίγδα και το γονέο. Δεν μπορεί όμως. Βλέπεις το πλαφ πλαφ πλαφ. Ακούς το πλαφ πλαφ πλουφ. Κάτι βλέπεις το δεντράκι, ρε παιδί μου. Ακούς το τσίου τσίου. Δεν μπορεί. Κάθεσαι στο δεντράκι σου και περιμένεις να ανοίξει η καρδιά σου. Βέβαια δεν μπορείς να ανοίξεις και τα χέρια σου για να πιάσεις τον κόλλο της διπλανής σου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα την παντρευτούμε κιόλας, λέω. Περιμένεις. Πιο πολύ πονάει το στομάχι σου, ρε εσύ, από την τζαντίλα, παρά από την πείνα. Κάποια στιγμή, εντωμεταξύ, έρχεται εκεί πέρα τον καψό, με βλέμμα μαυραγωρίτη και μουστάκι αλλά Χίτλερ και σου λέει, τι θα πάρετε, και κοιτάει απ' την άλλη. Τι έχετε, το ρωτάω. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλουμε. Φέρε μας δύο σολομούς, ρε φίλε, του λέω. Σολομούς εδώ, κύριε. Τι το περάσατε, το Χίλτον. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο έχεις, του λέω. Φρέσκα ψάρια, όλα τις ώρες. Μάλιστα. Καλαμαράκια. Δεν μου λες, του λέω, τα καλαμαράκια είναι κατευσυγμένα. Έχουμε εδώ, κύριε, φρέσκα καλαμαράκια. Τι το περάσατε. Ρε φίλε, για πες μας, τι άλλο έχετε. Τσιμπούρα ιδιοτροφείου, σπαρταράει. Δεν μου λες ρε φίλε, τόλμησα να το ρωτήσω. Οι βάρκες που βλέπω εδώ κάτω δεν ψαρεύουν, δεν βγάζουν ψάρια. Όλοι βγάζουν κύριε ψάρια, αλλά τα στέλνουν στην Αθήνα. Στην Αθήνα, κι εγώ γιατί έκανα 300 χιλιόμετρα ρε. Τέλος πάντων, έφαγα εκεί τσιμπούρα ιδιοτροφείου, πήρα και δύο χωριάτικες σαλάτες, πήρα και 5-6, πώς θα λένε, τζατζίκια και κάστη πατάτες, τούμποσα δηλαδή. Και στο τέλος μου έρχεται ο λογαριασμός. Εκεί έμεινα κατεψυγμένος.
Δεν τε κατάλαβα εσύ. Γιατί ότι είχα φάει καλό πράγμα, βρεσί. Απ' την τιμή. Γεμίζεις, λέει, τις μπαταρίες σου, λέει. Βραδιάζεις τις τσέπες σου, λέω. Ναι. Κι εγώ έχω πάει διακοπές, αλλά... Δεν μπορεί. Θα το ξέρεις κι εσύ. Θα έχεις πάει διακοπές, δεν έχεις πάει. Και ξέρεις ποιον συνάντησα την πρώτη μέρα που γύρισα από διακοπές. Στη Βασιλή Σοφία, στο δεύτερο Χίλτον. Τον κουμπάρο μου, τον Παναγιώτο, τον Πόδη. Το ξέρεις από τη Ζαχάρο. Πώς από εδώ κουμπάρε δουλεύουμε στο καλοκαίρι. Κανένα δικό σου, κανένα νοσοκομείο. Όχι, μου λέει. Αλλά το καλοκαίρι έρχομαι στην Αθήνα. Και αφήνεις τη θάλασσά σου, αφήνεις το σπίτι σου δίπλα στη θάλασσα και έρχεσαι εδώ. Σαν πως δεν μου τα λες καλά, κουμπάρε. Όχι, κουμπάρα. Αλλά ήσαν δε ποιο συμφέρον να νοικιάζω το σπίτι στους ξένους, κάμαρα-κάμαρα. Και τα μπάνια σου, τον ρώτησα. Στου ρουφιάντα, στο ξενοδοχείο. Έχει πισίνα, ψάρι φρέσκο. Και τώρα και μπάνια πάνω. Είδες ο Πότης, ο Ίσαντε, έπιασε τα φράγκα και ποτίσαντε κι άλλοι. Ωραία του χρόνου, ξέρω εγώ, μπροστά ο Πότης και πίσω εγώ με την Τουντούκα. Πότη προχώρα εσύ μας οδηγείς, ρε. Μαμά, βρε Πέτρο, πολύ καμένος είσαι. Πού στο διάλογο τη λυπή από πέρα. Για σκύψω να σου πω. Γιατί να σκύψω. Βρε, θες να μας ακούσουν εδώ οι μυστήριοι, να μαζευτούν όλοι στην ταβέρνα του Μαυραγωρίτη, να μας φάνε τις τσιπούρες του Θεοτροφείου, ρε. Α, και δεν σε νοιάζει. Πώς δεν με νοιάζει, βρε. Η κούλα όμως που το βρήκε κι εσύ, μου το ξεκαθάρισε η κούλα. Το χρόνο ή εδώ στην Ελούτα. Η κούλα, ποιος την πείθη μου, λες, ποιος την πείθη. Άρε Πότη, είσατε δυο, είσατε τρεις, αλλά 1013 δεν είσατε, Πότη μου, δεν είσατε. Μες στην Ελληνική να λιώνω σαν κερί και να κορμαρώ.
Γιατί με κοιτάτε έτσι? Είμαι κάπως? Α, όχι. Μια χαρά είμαι. Μια κανονική γυναίκα. Απλώς. Έχω παντρευτεί οικολόγο. Τώρα όταν λέμε οικολόγο, μην φανταστείτε κανένα μαχητή. Από αυτούς που κρεμνιούνται από τον ισθμό με τα πανό στο χέρι. Όχι. Οικολόγος λάει για μέσα στο σπίτι. Υγιεινές τροφές, ποιότητα ζωής, τέτοια. Αλλά φανατήλας. Να πληθεί ο Χρύσανθος με σαπούνι Κλεοπάτρα. Χριστός και Παναγία. Αφού είχε αλκαλικά. Με ποτάσα πλένομαστε μέχρι που ξελεπιάστηκα. Να λουστεί ο Χρύσανθος με βιντάζε σουν wash and go, τι λέτε καλέ. Αφού καταστρέφει το πεθά. Λουζόμαστε με αλυσίδα. Η δε λάτ, εντελώς υποδιωγμό. Τα μαλλιά, τα στερεώνω με ρετζίνι. Γενικώς οτιδήποτε σε σπρέλι είναι από διοπομπαίο. Να δει ο Χρύσανθος κατσαριδοκτόνο στο σπίτι. Έφαγα τον κόσμο στο σούπερ μάρκετ. Να βρω κατσαριδοκτόνο σε στίκη ή ρολέτα. Άναυγοι με κοιτούσαν οι υπάλληλοι. Σιγά μην το είχαν και σε υπόθετο. Καταραμένο αεροσόλ. Επίσης ο Χρύσανθος έχει καταραστεί και το κρέας. Έχω να φάω κρέας από τότε το δωράκι ήταν στα καλά του. Και έχουμε και λέμε για μενού. Πρώτο πιάτο ρίζες. Δεύτερο πιάτο φύτρες φασολιών. Τρίτο πιάτο κολοκύθια με τη ρίγαρη. Εγώ δεν έτρωγα. Βόσκαγα. Σπεσιαλιτέ μου, δε η παπαρουνόπιτα. Καλέσαμε να βράσει τα πεθερικά μου. Φάγανε παπαρουνόπιτα και πάθανε μπορνιάκο. Καταμαστούρωσαν οι χέρι. Πήγαμε και πάθαμε να του συνεφέρουν. Ό,τι τρόφιμο από την άλλη δεν ήταν στο φανταρικό, ο Χρύσανθος το ήθελε στις ζωφερές αποχρώσεις του μαύρου. Μαύρο ρύζι, μαύρη ζάχαρη, μαύρο ψωμί, μαύρα μακαρόνια, μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι οικολόγες. Διότι τα ήθελε όλα και χειροποίητα. Το χάρα μας οικονόμουν εδώ, φούσκωσε το προζύμι που είχα φτιάξει το πρωτήσι. Άντε να ζυμώσεις, άντε να βάλεις τα καπέλια στην πινακωτή, έπαιρνα μετά τον ταβλά και τα πήγαινα στο φούρνο να τα φουρνίσω. Με βλέπαν οι γείτονες να διασχίζω τη μαυροματέω σε μια τέτοια κατάσταση και μου πετούσαν δεκάρικα. Στο χειροποίητο το μακαρόνι όμως είχα μεγάλη γκάμα. Έπιαν όλα τα νούμερα με μιας. Από τη σπαγκετίνη μέχρι το νούμερο 2 με την τρυπάρα. Βέβαια είχα ένα πρόβλημα στο πράσινο, αλλά καθόμουν πάνω από την κατσαρόλα και τα ψάρευα ένα-ένα με την πυρούνα. Στο 1,5 λεπτό τα σπαγκετίνη, στα 2 λεπτά το νούμερο 8, στα 10 λεπτά τα σούρωνα όλα μαζί και του δίνα φαρμακός. Εγώ δεν έτρωγα. Εξόμου συγγενόμουν δηλαδή, είχα και άλλη δουλειά. Να ταΐσω τα κατοικίδια. Να φάει ο Χρύσανθος τα αυγά του εμπορίου. Αφού έχουν αρμόνες. Βάλαμε κοτέτσι στη βεράντα. Να πιει ο Χρύσανθος γάλα ευαπορέ. Αφού έχει συντηρητικά. Αγοράσαμε κατσίκα. Αλλά δεν μας κόρεξε το διαμέρισμα και την κατεβάσαμε κάτω στον καυστήρα του καλοριφέρ. Βλέπουμε και εγκάνιασε το ζωντανό με στη λαλάκα. Το οποίο ζωντανό, εγώ, το φώναζα αζόρ για να μπερδεύω τους γείτονες. Παιδιού την τρεπόμουν από ό,τι κουβαλήσαμε στην πολυκατοικία το μη δικαστικό. Ωρες μου φαγιά να το μάθω να γαυγίζει. Κάνε εγώ από εδώ, ντε αυτή, ας το διάολο ανεπίδεκτο. Εκεί όμως που είχα τις μεγάλες μου επιδόσεις, ήταν στα εινοπνευματόδη. Να πιει ο Χρύσανθος το κρασί του εμπορίου, αφού έχει χρωστικές ουσίες. Βάλαμε βαρέλι στην κρεβατοκάμαρα. Έβραζε αυτό όλη νύχτα. Γλουγ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 λ
έξω από το Καβοντόρο. Διότι το μυστικό όλο είναι στο μούστο. Και εγώ στο μούστο υπήρξα πολύ δυνατή. Τα δίνω όλα, κατάλαβες. Γέμιζα ροχστάφλα, μπανιέρα, όρμαγα και άρχιζα το πατητήρι. Και από δίπλα ο Χρύσαντος. Κρατούσε το ρυθμό στο καβάκι της λεκάνης με παραδοσιακούς σκοπούς του τόπου. Εκεί όμως που υπήρξα ασυναγώνιστη ήταν στον κόπανο. Να βάλει ο Χρύσαντος σόβρα αποκλειμένο στο πλυντήριο, αυτό σκύπε έχει τοξικά. Καλέ του ερέτησε το καβάλο. Τα ήθελε όλα πλυμμένα στο χέρι και σε νερό τρεχάμενο. Μέσα στο λιοπίδι, ζαλωνό μου. Το πανέρι μετά πήγε από τη μια. Τον κόμπαν απ' την άλλη και ανηφόριζε στα δίδια την αεροτριβή. Στον εθνικό μας κήπο συγκεκριμένα. Να με δείτε εμένα στη λιμνούλα με τις πάπλες να κοπανάω τα σπρώρου. Καντάπα, την τούπα, την τάπα, την τούπα. Δεν ήταν κι άσχημα όμως. Διότι είχα τις πάπλες ντροπιά, τουρίστες παραπέρα και μου ηχούσε με στα αυτιά του Γιάννου η φλογέρα. Στους οποίους τουρίστες είχα μεγάλη απήχηση σε αυτή τη βουκολική κατάσταση. Εκείνοι οι Ιαπωνέζοι δε χόρτα να με τραβάνε φωτογραφίες. Εμένα που με βλέπετε έχω γίνει καρποσταλ και στο Τόκιο και στη Γιοκοχάμα και με πουλάνε στα περίπτερα. Ύστερα όμως από τόσο κολοχτύπημα, θες την αεροτριβή, θες το πατητήρι, ήρθα και πάθαινα ζαλάτες, σκοτοδίνες.
Ήθελα λίγη ζωική πρωτεΐνη να ψυχοπιαστώ η γυναίκα. Λίγο τσιτσί ρε παιδιά, πώς το λένε. Ως που ένα βράδυ, όπως κατηφόριζα την Αλεξάνδρας με την πινακωτή στο χέρι, εκεί αριστερά δεν έχει ένα παρκάκι. Με πήρε μέσα από τις φιλοσχές μια μυρωδιά, ένα μεθυστικό άρωμα, μια τσίκνα από κοκορετσάδα, που ήρθα και λύγησα η χορτοφάγα. Πετάω την πινακωτή σε ένα τάτσο που πέρναγε. Ορμάσω με νάδα στην πισταγιά, βουτάω το πρώτο λουκάνικο που βρίσκω μπροστά μου φωνάζοντας. Να δω, να δω, να δω αν είναι νίκες, να δω, να δω, να δω αν είναι νίκες. Ποτέ μου δεν είχα φανταστεί τι ποσότητες μπορεί να χωρέσει ένα ανθρώπινο στομάχι. Και εκεί, πάνω στο 7ο, 8ο και παφ, σκάει μύτη στην ψησταριά. Ποιος λέτε? Ο Χρύσανθος, παρακαλώ. Με συνέλαβε από αυτό φόρο με το μουσκάρι στο στόμα. Στο δικαστήριο δεν πήγα μάρτυρες. Το διαζύγιο βγήκε εις βάρος. Διότι ναι! Με χώρισε για ένα κομπορέτσι, για μια μπριζόλα, για ένα ταβλμά. Έφταγε παν, μια σκέκη από υφέτσι, για ένα παστίτσιο την καθαλήμα. Τώρα γυρνάει παντού και με διτάζει, λέει πως ήμουν ενόχι εγώ. Πες ό,τι θες, δεν πειράζει, αρκεί που τρώω κρέας κενό. Αφού είναι κάθε ρε, εσύ, με τόσα γράμματα που ξέρει ο Γεωργάκης, 120 αιώνες και φτάνουν για να τα μάθουν. Άσε ρε κράτος είναι αυτό. Κανονικά η Ελλάδα έπρεπε να λεγότανε Γιαουριστάν ρε. Γιατί είμαστε γιαούριδες ρε. Γιαουριστάν έπρεπε να λεγότανε. Ορθώς μιλάς, αλλά ποιος ακούει. Έχεις αναρωτηθεί σε τι κόσμο ζούμε? Σε τρελό κόσμο. Ξέρεις τι είπατε την άλλη φορά που πήγα στο νοσοκομείο? Πότε ρε? Τότε που είχα πάει εκείνη την κολλό εγχείρηση. Δεν σου κοπεί τίποτα? Δεν μου είσαι κάτι τίποτα. Άκου το λοιπόν να τρελαθεί. Παραλίγο να γίνω και λουδάκι στο νοσοκομείο. Στο τσάκι γλίτωσα. Αν δεν ήταν δηλαδή και η μάνα μου να έχει καλές σχέσεις με κάτι Αγίου. Τώρα θα ήμουν στον κάτω κόσμο. Μπήκα στο νοσοκομείο για εγχείρηση και οι γιατροί αντί να με σώσουν βάλθηκαν να με αποτελειώσουν. Πώς έγινε αυτό? Τι πώς έγινε? Άκου το λοιπόν. Ήμουνα στην αναμονή στο νοσοκομείο περίπου 2 μήνες. Τότε είπα και εγώ να ξεχάσω ρε εσύ για ποιο λόγο πήγα μέσα. Εκεί που είμαι έτοιμος και που, μάλλον εκεί που έχω καταλάβει ότι με έχουν ξεχάσει και ετοιμαζόμουν να την κάνω, να σου δύο γιατροί και μια νοσοκόμη. Στο παρέξεις, δεν τη ετοιμηθήκαν μετά από 2 μήνες. Ναι, ξέρεις πώς. Πήγε η μάνα ρε στο χαρδαβέλα. Μπράβο.
μεριά πήγε στην Νικολούλη, ρε. Ήταν οι άνθρωποι, ρε, και με βρήκανε. Αν δεν ήταν αυτοί, θα ήμουν ξεχασμένο σε κανένα ράτσο. Πάρα καλά. Ε, τι καλά, ρε, Κοσμά, τι καλά με δουλεύεις τώρα. Άκου το λοιπόν. Προτού με χώσουν στο χειρουργείο, έρχεται ένας κοντοστούπης γιατρός με μια νοσοκόμα. Νοσοκόμα. Και αυτή τα άκουσα λαμαρίνα καραβάνας. Και τι μου λέει. Να παίξουμε, λέει, το σύστημα 4-1. 4-1, ρε. Το παίζαμε. Ακριβώς, φίλε μου. Λοταρία τα νοσοκομεία, ρε. Άκου να δεις πως παίζεται το σύστημα 4-1, όπως μου εξήγησε μετά. Ο θεοκόμματος είναι νοσοκόμα. Δίνεις, λέει, 4 στο γιατρό και ένα στη νοσοκόμα. Για τις περιποιήσεις, ξέρεις. Τι 4, ρε. Κουνέλια. Τι 4, ρε, Κοσμά. Δίνεις 400 χιλιάρικα στο γιατρό και 100 χιλιάρικα στη νοσοκόμα. Και αυτό είναι το σύστημα 4-1. Ακριβώς, φίλε μου. Αυτό είναι το σύστημα 4-1 που εφαρμόζεται στο νοσοκομείο που ήμουν εγώ. Σε άλλα νοσοκομεία εφαρμόζονται άλλα συστήματα. 5-3, 8-5, 14. Εσύ τι έκανε. Ε, τι θέλεις να κάνω, ρε, Κοσμά. Αποφάσισα να παίξω το σύστημα 4-1. Τι είναι αυτή, λέω, ρε. Μπορεί και να σωθούμε. Έτσι λοιπόν, έσκασα 400 χιλιάρικα στο γιατρό και 100 χιλιάρικα στο νοσοκόμο. Αλλά χαλάνε. Γιατί δεν εννοούμε τα σημάδια στα χιλιάρικα, να πάμε να κάνουμε μια καταγγελία στους πάτους και να πάμε να τους πιάσουμε. Τι να σου κάνουνε, ρε, εσύ κι αυτοί οι φάτσοι, ρε, τι να σου κάνουνε. Προλαβαίνουνε οι άνθρωποι, ρε, έχουν τις δικές τους δουλειές, ρε. Ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά, με ρωσίδες χορεύτριες δηλαδή. Άλλοι έχουν ανοίξει γραφεία μεταφορών και μεταφέρουν Ρουμάνες, Πολωνέζες, Αλβανίδες. Άλλοι είναι πράξεις σε ξενυχτάδικα. Άλλοι δουλεύουν σε σκυλάδικα. Δηλαδή ο καθένας έχει και την επιχειρησούλα του. Πού να προλάβει για καταγγελίες και τα τι άφτανε. Δεν άκουσες τι λέει καθημερινά ο Τράγκας στην τηλεόραση. Τι κύριε. Τι είναι τελικά στην κάνετε, κύριε. Ναι, αμέ. Αφού με σφάξαν για τα καλά και μου πήραν και με το σύστημα 4-1 τα φράγκα, να σου πριν από δύο εβδομάδες από το σπίτι. Στο σπίτι σου. Θα τους κάλεσες στο σπίτι σου. Όχι, ρε, Κοσμά. Όχι, ρε, Κοσμά. Δεν τους κάλεσα στο σπίτι μου, ρε. Απρόσκλητοι ήρθαν οι άνθρωποι, ρε. Ο γιατρός, η αναισθησιολόγος, και ο θεοκόμματος, η νοσοκόμματος. Και τι σε θέλανες. Τι με θέλανε. Άκου, φίλε μου, να τρελαθείς οριζοντίος και καθέτες. Είχανε, λέει, ξεχάσει μες στην κοιλιά μου ένα μικρό εργαλείο. Πολύ σημαντικό για τη δουλειά τους. Δεν είναι όμως και πολύ σίγουροι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνεις. Εργαλείο. Εργαλείο. Και τι θα γίνει, ρε, τώρα με μένα. Εγώ τι θα κάνω, τους λέω. Δύο πράγματα μπορούν να γίνουν. Λέει ο Θεοδόμανος. Το ένα είναι να περιμένουμε να το φτύσετε. Πράγμα πολύ επικίνδυνο. Και το άλλο είναι να σας βάλουμε κάτω και να σας ξανανοίξουμε. Τι έγινε. Τι θέλανε να γίνει, ρε, Κοσμά. Με βάλανε κάτω και με ξανανοίξαν. Αυτή τη φορά όμως δεν παίξαμε το σύστημα 4-1 επειδή το λάθος ήταν από πάρτι. Με κεράσαν μια εγχειρησούλα οι ανθρώποι. Μου κάνανε και τα έξοδα. Πράγμα πολύ σπάνιο, όπως μου μετά ο Θεοκόμματος νοσοκόμα. Και το εργαλείο το βρήκαν. Όχι. Βρήκαν όμως την πέρα του γιατρού που του είχε γλιστρήσει κατά γνάτι. Το εργαλείο, λέει, μάλλον το είχα ξεχάσει κάποια άλλη δουλειά. Σοβαρά μιλάς. Ε, τώρα μπρίκια κολλάμε ή τσιτσίκια πεταλώνουμε, ρε, Κοσμά. Τώρα εντάξει. Και η νοσοκόμα ο κόμματος. Έκανες τίποτα. Τι να κάνω, μωρέ. Δηλαδή, εμένα το μυαλό μου πήγε στο πολύ προχωρημένο και στο πολύ δυνατό. Μπαμπα. Μπορούσα, μπορούσα, εδώ είχα κάνει την κοιλιά μου σαράγευα από το άνοιξε κλείσε, ρε. Ίσα τα μάτια πάνε την κόκκινα. Το μόνο που μου είπε μετά ο θεοκόμματος η νοσοκόμα ήταν, λέει, ότι ήμουν και τυχερός, λέει, από πάνω. Τυχερός γιατί. Γιατί. Γιατί πέσει τέτοιο καιρό, είχαν ξεχάσει ένα χρυσό ρολόι σε μια άλλη δουλειά. Ε, και λοιπόν. Ε, τι και λοιπόν. Έκανε μήνυση ο γιατρός στον ασθενή, όταν τον ξανάνοιξε, επειδή λέει επίτηδες του το έκλεψε, ρε. Μαύρη συμφορά, ρε, Κοσμά, μαύρη συμφορά. Το μόνο καλό σε αυτή την περιπέτεια που θα το θυμάμαι για πάντα, ήταν ο θεοκόμματος, ο νοσοκόμος. Άρε, αυτή η γυναίκα, ρε. Πήρε τα μυαλά. Αδελφή και νοσοκόμα, δεν σε ξέχασα ακόμα. Ξέρα μου λες εσύ, ρε, Κοσμά, την η πατρίδα μας, ρε. Άσε τώρα τι την ψάχνετε. Την η πατρίδα μας, την είναι η Καμπρίου. Την είναι η κοπέδα, την είναι βουνά. Την η
ψωμί. Και πάω λεγκρικό με το τσουβάλι και κρυβόντα. Θέλω να μένω πάντα στην Ελλάδα, να ανοίγω τρύπες για τα προμετρώ και τα ταξινά και με φασολάδα και καρπούνο. Θέλω να μένω πάντα στην Ελλάδα, να ανοίγω τρύπες για τα προμετρώ και τα ταξινά και με φασολάδα και καρπούνο. Να σε ανταμώσω λίγο,
Να μας διηγείτε ο τελευταίος κερατάς αυτής της χώρας πώς του τα φόρεσε η μαντάμ και του βάγε και το σπίτι από πάνω. Έτσι μ' άρεσε εμένα η ενημέρωση. Με κέρατο. Δεν με νοιάζει καθόλου που καθόμουν προχτές μέχρι τις 3 τα μεσάνυχτα η γυναίκα και έβλεπα μια εκπομπή στην οποία δεν κατάλαβα εάν οι μπασκετβολίστες είναι προπηγάδες. Τι με νοιάζει! Εμένα μου αρέσει πάντα να μείνει κάτι για την άλλη φορά. Εξάλλου. Υπάρχουν τόσο αναμάτη κανείς, όπως αυτό με το χοντρέμπορο που παρενόχλησε σεξουαλικώς την κόρη του Μανιάκη, η οποία επιπλέον έμεινε και παρθένα. Έτσι μ' αρέσει εμένα η ενημέρωση. Παρθένα και μανιάτισα. Μ' άρεσε που έβλεπα άλλες βάρκες, άλλους Τούρκους, σαν να ήταν άλλοι. Αλλά σαν αλήθεια ήτανε. Μ' αρέσει η αλήθεια στην ενημέρωση. Δεν με νοιάζει καθόλου, σας λέω, που δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος και γιατί έστειλε το ελικόπτερο μετρίζοντα τους ανθρώπους 3 ώρες μετά από μια κλεισμένη συμφωνία. Που δεν θα μάθουμε ποτέ στο όνομα αυτού του πράγματος. Δεν θα μάθουμε ποτέ στο όνομα ποιου πράγματος αυτοί οι 3 δεν γύρισαν ποτέ. Λεπτομέρειες! Και οι λεπτομέρειες δεν είναι ενημέρωση. Είμαι εθνικά υπερήφανος.
Είμαι ενημερωμένος. Είμαι ένας εξυγχρονιστής. Είμαι ένα νούμερο στους καταλόγους θεαματικότητας. Ένας από τους 800.000 που είδαν εκείνο το δελτίο των 8.5. Ή από τις 500.000. Ή από τις 400 που είδαν εκείνο το άλλο. Ή από τις 600 που είδαν τα 152 το ξέρω. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά. Η ενημέρωση επίσης. Ποτέ άλλοτε τόσοι πολλοί άνθρωποι σε τόσα πολλά κανάλια, τόσες πολλές ώρες δεν αγωνίστηκαν για να μας κρύψουν τόσα λίγα πράγματα. Και ο αγώνας του συνεχίζει. Λέω λοιπόν να την κλείνουμε την ενημέρωση. Και έτσι όπως έβρεξε μανιωδώς εφέτος και το καλοκαίρι προβλέπεται ζεστό, λέω να βγάλουμε νωρίς τα τραπεζάκια έξω. Εκεί που σας συμβαίνουν είναι αληθινά. Εσείς τι λέτε?